Γεια σας λοιπόν και πάλι. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την άσκηση για το μοτάζ Μια πολύ απλή άσκηση για να ξεκινήσετε. Έχω λοιπόν ανοίξει το shortcut και αν θέλετε να έχετε το ίδιο περιβάλλον αρχικά θα πάτε στο Ρυθμίσεις και θα κάνετε ένα Reset για να κάνει μια επαναφορά όλου του, του γραφικού περιβάλλοντος. Ξεκινάμε λοιπόν με το να εισάγουμε εδώ στη... Βιβλιοθήκη που λέμε τα πολυμέσα. Αυτό μπορεί να γίνει με το κουμπάκι εδώ και να επιλέξετε τα αρχεία ή να κάνετε μια μεταφορά και απόθεση τα δύο αρχεία βίντεο που είναι για την άσκηση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα δύο αρχεία. Μια προεπισκόπηση. Θα τα εισάγω λοιπόν, θα τα σύρω στη γραμμή αφού επιλέξω για παράδειγμα αυτό. Θα το σύρω στη γραμμή του χρόνου έχει πάει λοιπόν εδώ και η δουλειά μου είναι να μικρύνω το πρώτο κλιπ να το κάνω στα 6 δευτερόλεπτα ας βάλω λοιπόν και το άλλο να υπάρχει και το άλλο δεν έχει σημασία τώρα που εδώ έχει το κενό θα το διορθώσω αυτό μετά αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι έχει γύρω α δούμε λοιπόν τις ιδιότητες από εδώ την καρτέλα ιδιότητε βλέπω τις ιδιότητες του κλιπ που έχει διάρκεια 23 δευτερόλεπτα όπως βλέπετε εδώ μπορώ εγώ να το κάνω περικοπή από δεξιά και αριστερά ή μόνο από δεξιά ή και από αριστερά να το κάνω γύρω στα να είναι γύρω στα 6 όπως εμφανίζεται και εδώ η τρέχουσα διάρκεια το ίδιο μπορώ να κάνω και σε αυτό εδώ λοιπόν το δεύτερο βίντεο και όπως έχουμε δει και στο εισαγωγικό βίντεο ένας άλλος τρόπος να κόψω κομμάτι αν είναι πρώτα για ενδιάμεσα είναι κάνουμε διαχωρισμό με το κουμπάκι αυτό εδώ διαχωρίζουμε ένα κλειπ σε δύο κομμάτια ας πούμε και από εδώ και έτσι μπορώ με το delete να αφαιρέσω αυτό το ενδιάμεσο κομμάτι. Αλλά στη δικιά μου περίπτωση θα το κάνω πιο απλά γιατί δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι να αφαιρέσουμε. Απλά θέλουμε να μικρύνουμε τη διάρκεια. Θα το μικρύνω και αυτό γύρω στα 6 δευτερόλεπτα. Αν δω τι ιδιότητε του και το επιλέξω, είναι γύρω στα 6 και 22. Α το μικρύνω λίγο ακόμα. Ωραία, και τώρα θα το κολλήσω στα αριστερά. Βλέπουμε λοιπόν, έχει κολλήσει και αυτό συμβαίνει γιατί είναι ενεργοποιημένο ο μαγνήτης, Αν δεν το έχω ενεργοποιημένο, είναι πιο δύσκολο να κάνω την κόλληση. Ενώ με το μαγνητάκι γίνεται κατευθείαν. Και έτσι λοιπόν έχουμε κάνει το μοντάζ. Μένει να βάλω μια μετάβαση ανάμεσα στα δύο κλιπ. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα στο shortcut. Επιλέγω το κλιπ δεξιά και το σέρνω ...στα αριστερά και κάνω μια μετάβαση ας πούμε για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Βλέπουμε γίνεται μια μετάβαση. Και αν θέλω, αν πλέξω τη μετάβαση εδώ ιδιότητες... ...μου εμφανίζει μπορώ να αλλάξω το είδος της μετάβασης. Και αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει είναι η ώρα της εξαγωγής με το κουμπάκι εδώ... Πατάω εξαγωγή και επιλέγω το ΙΤΑ.264 main profile. Είναι ένα πολύ καλό προφίλ το οποίο συνδυάζει και ποιότητα και καλή συμπίεση. Και πατάω λοιπόν εξαγωγή αρχείου. Διαλέγω ένα όνομα. Ας βάλω εδώ το όνομα και πατάω αποθήκευση. Για δούμε λοιπόν να το ανοίξουμε στο φάκελο έχει πάει νομίζω εδώ στο φάκελο βίντεο και είναι για να το βρούμε αυτό εδώ λοιπόν είναι γύρω στα 654 KB δηλαδή μικρότερο και από ένα MB Ωραία και έτσι λοιπόν δείξαμε τη διαδικασία του βασικού μοτάζ με το shortcut.